γελί. Αν υπό τη τραγωδία για δύο νεαρούς ορειβάτες που κατακριμνίστηκαν ανήμερα των Θεοφανίων στη στράτα του Ψιλωρίτη. Ο 21χρονος Γιώργος Κοκοβάκης έχασε τη ζωή του, ενώ ο 19χρονος σώθηκε από θαύμα, παρότι σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χάρη στη δύσκολη προσπάθεια των σωστικών συνεργείων. Η προσπάθεια λοιπόν ήταν να μεταφέρουμε τον τραυματία με ασφάλεια στο καταφύγιο του Μηγερού, όπου θα τον παραλάβει το ασθενοφόρο, και σε δεύτερη φάση να μεταφέρουμε και το άτομο που είχε χάσει, δεν βρισκόταν πλέον στη ζωή. Η παρέα των συνολικά 6 νεαρών από το Ηράκλειο είχε φτάσει νωρίς το πρωί στο βουνό και από το καταφύγιο Μηγερού κατευθύνθηκε στο Σταυρό. Στις 4 το απόγευμα και σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, 4 από τα μέλη της παρέας επέστρεψαν στο καταφύγιο, καθώς αδυνατούσαν να κινηθούν σε συνθήκες παγετού. Ο Γιώργος Κοκοβάκης όμως και ο 19χρονος συνοδοιπόρος του αποφάσισαν να προχωρήσουν με μοιραίες συνέπειες. Πολύ γρήγορα γλίστρησαν και κατακριμνίστηκαν χτυπώντας πάνω σε βράχια. Δεν είχαν το κατάλληλο εξοπλισμό αρχικά για να μεταβούν, για να ανέβουν στην κορφή του Ψιλωρίτης, γιατί αυτή την εποχή ο Ψιλωρίτης έχει χιόνια. Ειδικά τώρα και με τις αναλλαγές του καιρού, βοράς νότος, το χιόνι που έχει παραμείνει στις κορυφές, μια είναι πάγος, μια αλλάζει η υφή του και απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για να διαβίσει τις χιονοσιωπείς περιοχές. Δεν το διέθεταν δυστυχώς και το ατύχημα είναι. Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ και την αστυνομία, όταν ο 19χρονος Βαγγέλης που διατηρούσε τις αισθήσεις του κάλεσε το 112. Όταν κυλήσει σε αυτό το σημείο αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, οπότε η πρόσκληση σε κάποια πέτα, σε κάποιο βράχο κτλ. Θα αποβεί μοιραία σίγουρα. Ακολούθησε πολύ ωραία αγωνιώδης προσπάθεια από τους άνδρες της ΕΜΑΚ, πυροσβέστες των κλιμακίων του Γαράζου και της Αγίας Ειρήνης, ανδρών του τα Εμιλοποτάμου και Εθελοντών. Οι διασώστες εντόπισαν πρώτα τον τραυματία σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση με κατάγματα στα άκρα και σοβαρή υποθερμία. Βαγγέλη, κάτσε. Αν τα καταφέρεις, εγώ έκανα ξαναστρίψη. Καλύτερα. Ακολουθώντας τα ίχνη από τα αντικείμενα που είχε μαζί του ο Γιώργος Κοκοβάκης, τον εντόπισαν νεκρό λίγα μέτρα παρακάτω. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε καταφέρει να συρθεί λίγα μέτρα από το σημείο που είχε χτυπήσει το κεφάλι του στο βράχο, όμως είχε ξεψυχήσει πριν φτάσουν οι άνδρες της ΕΜΑΚ. Υπήρχαν κάποια διασκοπισμένα αντικείμενα προσωπικά τους, τα οποία αρχικά ξεκινήσαμε να περισυλλέξουμε. Οι ερωτήσεις μας προς τον δραματία ήταν πού είναι ο σύντροφός του. Ο τραυματίας βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, δεν μπορούσε να μας δώσει πληροφορίες. Αλλά με την αναζήτηση και την περισυλλογή των αντικειμένων, σιγά σιγά οδηγηθήκαμε και στο θύμα, το οποίο βρισκόταν λίγο πιο πάνω. Είχε εμφανή τραύματα? Ναι, ήταν βαριά τραυματισμένος και αυτός. Φάνηκε από την αρχή, ήταν αναπόφευκτο. Η εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση μέσα στον παγετό ολοκληρώθηκε στις 4 τα ξημερώματα, ενώ ο 19χρονος υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση στο μυρό και την ομοπλάτη.